Σύντροφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η 48η επέτειος από την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα συμπίπτει με την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, μιας οργάνωσης η ηγεσία της οποίας είχε οργανικές σχέσεις με τους Απριλιανούς, μιας οργάνωσης όμως που δεν έμεινε στην νοσταλγία των Απριλιανών. Η Χρυσή Αυγή είναι σήμερα η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας, όχι ως μια γραφική ακροδεξιά που αναπολύει τους δικτάτορες, ούτε γενικώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι αυτό που έγινε, ή μάλλον που αφέθηκε να γίνει, λόγω της φιλοδοξίας της να ηγηθεί της κοινωνικής σύγκρουσης της εποχής μας, με τους όρους που την καταλαβαίνει εκείνη. Να ηγηθεί ενός εμφυλίου με τους αναρχικούς, τους αριστερούς και τους λαθρομετανάστες, όπως το έθετε το 2012 ο Παναγιώταρος στη γνωστή συνέντευξη στο BBC. Είναι αυτό που έγινε γιατί το επέτρεψαν τα ερίσματά της στο κράτος και τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδίως η χρήση της μετά το 2008 ως όχημα ανακατάληψης των πόλεων, ως εγχείρημα αντιεξέγερσης, χρησιμοποιώ μια φράση του δημοσιογράφου του Τάσου Κωστόπουλου, ως εργαλείο, ως μέσο ανάσχεσης της αριστεράς. Η δύσπιστη για όσα συνέβαιναν, ιδίως μετά το 2008 στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν δικαιούνταν να δυσπιστούν μετά και τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τον βαθύ κρατικό παράγοντα, τον Τάκη Μπαρτάκο. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι γιατί η Χρυσή Αυγή, η οργάνωση που έδρασε δολοφονικά και εντούτοις με πλήρη ασυλία, τουλάχιστον για 2 δεκαετίες, βρίσκεται επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης. Ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσει όχι για τις ιδέες της όπως ισχυρίζεται, αν και οι ιδέες της είναι συνυφασμένες με το έγκλημα, αλλά για τα εγκλήματά της. Είμαστε χαρούμενοι γιατί η εξέλιξη αυτή ήταν κάθε άλλο παρά αυτονόητη. Το ξέρουμε από την πολυετή φυγοδυχία του πρώην αρχηγού της, του Περίανδρου, που το 1998 είχε κοντέψει να σκοτώσει τον φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή, μόνο που το κλιμάκιο της Ελλάς που είχε αναλάβει να βρει τον Περίανδρο ήταν διαβρωμένο από τη Χρυσή Αυγή. Το ξέρουμε από την ανενόχλητη δράση της οργάνωσης ως γαλάζια στρατιά και το άγριο ξυλοκόπημα Αλβανών που δεν θα γίνονταν Έλληνες ποτέ όπως το ήθελε το εθνικό δελήριο του 2004. Το ξέρουμε από την ασυλία των χρυσαυγητών που επιχειρούσαν με ρόπαλα και μαχαίρια δίπλα και πίσω από τα ΜΑΤ το Φλεβάρι του 2008 σε αντιφασιστική συγκέντρωση εναντίον της Χρυσής Αυγής. Και το ξέρουμε ιδίως από τον εφιάλτη της περίοδου 2012-2013, τότε δηλαδή που η Χρυσή Αυγή προκαλούσε και υπονόμευε, χωρίς την παραμικρή ενόχληση, προκαλούσε και υπονόμευε το πολίτευμα φτάνοντας να βιντεοσκοπεί επιθέσεις με επικεφαλείς βουλευτές της. Για τις δυνάμεις του συνταγματικού τόξου, προκλήσεις όπως αυτές, με επώνυμους δράστες, ήταν απλώς η ευκαιρία για να καταγγελθεί η βία και η ανομία του απέναντι άκρου της μεταπολιτευτικής αριστεράς. Σε αντίθεση με την τακτική αυτοθυματοποίηση της Χρυσής Αυγής, αν υπήρξε μία σκοπιμότητα όσον αφορά τη δίκη της, τη δίκη που επιτέλους ξεκίνησε, η σκοπιμότητα αυτή δεν αφορά την παραπομπή αλλά την καθυστέρηση να παραπεμφθεί η Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη ως αυτό που πραγματικά είναι, ως εγκληματική οργάνωση με ρατσιστικό κίνητρο. Αυτό επιτέλους συνέβη. Είναι όμως φανερό ότι μόλις τώρα αρχίζουμε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή δεν είναι κυρίως ο χρόνος που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της δίκης. Το πρόβλημα είναι ότι η ατζέντα που έχει διαλέξει το πολιτικό σύστημα, κόμματα και συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης για να αποδομήσουν την κυβέρνηση της αριστεράς, είναι ακριβώς η ατζέντα που ευνοεί την επάνωδο της Χρυσής Αυγής στο προσκήνιο, είτε σε μια σοβαρή είτε σε μια λιγότερο σοβαρή εκδοχή της. Το πρόβλημα είναι ότι η μετατροπή της πολιτικής σε ηθική ή η μεταμφίεση πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων σε ζητήματα ασφάλειας ή η διώκωση υπαρκτών τέτοιων ζητημάτων και βεβαίως η συνεχής αντιπροσφυγική και αντιτρομοκρατική ιστερία δουλεύουν ακριβώς στην κατεύθυνση για να ξυλωθεί το κλίμα που οδήγησε τους νεοναζί στο σκαμνί. Ακριβώς στο σημείο αυτό έχει σημασία η δική μας παρέμβαση. Η παρέμβαση του αντιφασιστικού και εργατικού κινήματος, η παρέμβαση των δημοκρατικών πολιτών, η παρέμβαση της αριστεράς, η παρέμβαση ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε ήδη κάμποσα, μπορούσαμε όμως και μπορούμε καλύτερα και περισσότερα. Μπορούσαμε και μπορούμε ακόμα να αναβαθμίσουμε το λόγο γύρω από τη δίκη,
να δείξουμε τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου, να ζητήσουμε την προστασία των ομάδων στόχων των νεοναζί, ειδικά τώρα που οι προκλήσεις και η νεοναζιστική βία επανέρχονται, να συμβάλλουμε ως κόμμα και ως κυβέρνηση στο να μην αντιμετωπίζει τη Χρυσή Αυγή ως ένα κόμμα νόμιμο κόμμα, ως ένα κόμμα νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα, όπως η ίδια υποδίεται ότι είναι. Ασφαλώς μπορούσαμε και καλύτερα. Τα μπορούμε όμως ακόμα και σε κάθε περίπτωση τα οφείλουμε. Τα οφείλουμε στον Σαλτζάτ Λουκμάν, στον Παύλο Φίσα, στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, στους αντιφασίστες, στους μετανάστες, στα άτομα της ΛΟΑΔ κοινότητας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε όλους και όλες αυτές που χτυπήθηκαν ή στοχοποιήθηκαν από τα τάγματα εφόδου που καθοδηγούσε η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς για αυτή την οφειλή είμαστε σήμερα εδώ, από το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, την Ομαρτιακή Αλφα Αθήνας και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.